Εγώ για πρώτη φορά η μικρή αδελφή της Ειρήνης μίλησε στη Μιλένα Μπαχαρνίκου με το πρόσωπό της στην κάμερα της εκπομπής. Θα δούμε ένα απόσπασμα για το τι λέει. Την πλήρη συνέντευξη θα τη δούμε το βράδυ, γιατί λέει πολλά και ενδιαφέροντα και σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μεσημέρι, το απόγευμα, όταν έφυγε από τη ζωή η ζωή Λιάν. Λέει ο... Για πρώτη φορά, η Γογό Μουρτζούκου σπάει τη σιωπή της και μιλάει αποκλειστικά στο Open τώρα. Η 20χρονη αδελφή της Ειρήνης δίνει τις δικές της απαντήσεις για την υπόθεση θανάτων των 5 βρεφών στην Αμαλιάδα. Συγκλονίζει η περιγραφή της για την απώλεια της 8 μηνών αδελφής της, Ζωής Ηλιάνας, παρουσία της και ενώ η ίδια ήταν 10 χρονών. Δεν τη φοβάμαι την Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι η αδελφή μου, είναι το αίμα μου, την αγαπάω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο παιδί, έτσι όπως έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει πολύ διαφορετικό τρόπο. Όταν μέναμε μαζί στο σπίτι, η Ειρήνη εξαφανιζόταν. Πήγαινε όπου η αδελφή μου, τους φίλους της. Έπινε βότκα και τέτοια. Όταν συνέβη το περιστατικό με την μικρή σας αδερφή, τη Ζωή Ηλιάνα, τι θυμάσαι εσύ από εκείνη την ημέρα? Άκουσα μια φωνή να κλαίει η μικρή. Πήγα εκεί πέρα για να την πάρω αγκαλιά. Έκανα ένα ήχο που σαν να βγάζει από το... σαν να φρω, πώς να το πω, έτσι. Και την πήρα εγώ όμως, έκλαψε και μετά έκλεισε το μάτι της. Αυτό η μικρή είχε ξαναπάθει κρίση, δεν θυμάμαι. Είχε ξαναπάθει αυτό το πράγμα και ήταν η δεύτερη φορά. Απλά μου είχαν πει ότι οι γιατροί το πρώτο που έπαθα ότι μάλλον η μικρή έχει λίγη ζωή και ότι θα πεθάνει πιο αργότερα. Δεν ήταν η αδελφή μου η Ειρήνη. Δεν ήταν καθόλου εκεί η αδελφή μου. Αυτό το μάτι, η Ειρήνη είχε βγει έξω. Αυτό ήξερα εγώ. Δεν ήταν καν και πέρα στο παιδί. Η Ειρήνη κάπου είχε πάει για να πλώσει ρούχα, δεν θυμάμαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί της. Μπορεί να κάνει λάθος και να μου στέλνει κάποια μηνύματα, αλλά μετά το παραδέχεται η αδελφή μου. Δεν με φοβίζει τίποτα. Το μόνο που με φοβίζει είναι να μην με βλέπεις πουθενά.